Με την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων από τον νέο Πρωθυπουργό, άρχισε κυρίες και κύριοι η τριήμερη διαδικασία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ο Λουκάς Παπαδήμος παρουσίασε στους βουλευτές τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, τονίζοντας ότι το διακύβευμα είναι η συμμετοχή της χώρας μας στο ευρώ. Την ίδια ώρα στη Γερμανία, από το βήμα του Συνεδρίου των Χριστιανοδημοκρατών, η Άγγελα Μέρκελ έκανε λόγο για τη δυσκολότερη ώρα της Ευρώπης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ζητώντας μια πιο στενή πολιτική ένωση με αυστηρούς κανόνες για τα ελλείμματα και τα χρέη. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις αναλυτικά. Είναι μαζί μου ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξης Παπαχελάς, και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα και στους δύο. Να συνδεθούμε πρώτα με την Βουλή και την Πινελόπη Γκάλιου για να δούμε. Πινελόπη, έχουμε την Πινελόπη Γκάλιου. Καλησπέρα, Πινελόπη. Καλησπέρα. Να δούμε το περίγραμμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει ο κύριος Παπαδήμος, όπως το παρουσίασε κατά τις προγραμματικές δηλώσεις πριν από λίγο. Να σας πω ότι με απόλυτη σαφήνεια για το έργο και τις δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης ανέγνωσε τις προγραμματικές δηλώσεις εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής ο Λουκάς Παπαδήμος. Πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του, ανέφερε και υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας για να πετύχει η χώρα και να κερδίσει τη μάχη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ στις προτεραιότητες βέβαια έθεσε την εκταμείευση της έκτης δόσης αλλά και την εφαρμογή των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου. Επ' αυτού μάλιστα έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, σε ό,τι αφορά την δέσμευσή του για αυτές τις αποφάσεις. Πάντως, να σου πω, Σία, ότι βγαίνοντας ο Πρωθυπουργός από την Ολομέλεια της Βουλής και ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το γεγονός ότι δεν ανέφερε τίποτα για υπογραφές σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για την 26η Οκτωβρίου και το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κύριο Σαμαρά, η απάντηση του κυρίου Λουκά Παπαδήμου ήταν: θα δούμε πώς θα γίνει. Τις επόμενες μέρες, λοιπόν, φαίνεται ότι θα αποσαφινιστεί με ποιον τρόπο η χώρα μας θα δεσμευτεί. Από εκεί και πέρα, να σου πω, σε ό,τι αφορά στη διαδικασία, υπήρξε μια εμπλοκή, καθώς ο αρχικός προγραμματισμός επρόκειτο έδειχνε ότι η συνεδρίαση θα τέλειωνε την Τετάρτη το μεσημέρι στις 3, προκειμένου να αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, και τα κόμματα της αριστεράς και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη έθεσαν ένα ζήτημα ότι δεν πρέπει να λήξει νωρίς η συνεδρίαση την Τετάρτη, λόγω του ότι είναι παραμονή της 17ης Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν, ο προγραμματισμός και πάλι είναι στον αέρα. Εκ νέου αύριο το πρωί θα το δει η Βουλή και θα δούμε αν τελικά θα ολοκληρωθούν Τετάρτη μεσημέρι ή μεσάνυχτα οι προγραμματικές δηλώσεις. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα της ομιλίας του κ. Λουκά Παπαδήμου. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτή την κρίσιμη στιγμή, γιατί διακυβεύεται η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Γιατί με την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη διασφαλίζεται η νομισματική σταθερότητα. Εδραιώνονται πρόσφορες συνθήκες για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ενισχύεται η κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί οι νέοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν και να ευημερήσουν στον τόπο τους, μέσα σε ένα περιβάλλον σταθερότητος, ευνοϊκών προοπτικών απασχόλησης και ισονομίας. Και τέλος, γιατί πιστεύουμε ότι ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να επιτύχουμε με την αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών λαών και των διεθνών οργανισμών που εμπιστεύονται την προσπάθειά μας, όπως αποδεικνύεται από το χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης και την τεχνική βοήθεια που μας προσφέρουν. Με την εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής και μεταρρυθμίσεων για τη δημοσιονομική εξυγίανση και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητος και με τη συστράτευση και τη συνειδητή προσπάθεια του ελληνικού λαού. Οι σημαντικές θυσίες του ελληνικού λαού δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Το έργο που πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τη χρονική θητεία της. Και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως και με πολύ ταχύς ρυθμούς. Πρώτη προτεραιότητά μας αποτελεί η άμεση εκπλήρωση των προϋποθέσεων που οδηγούν στην έγκαιρη εκταμείευση της έκτης δόσης του αρχικού δανείου. Η εκταμείευση αυτής της δόσης πρέπει να γίνει το αργότερο
μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Δεδομένων των χρηματοδοτικών αναγκών κατά το δεύτερο ήμιση του μηνός. Απομένει η επιβεβαίωση των δεσμεύσεων, οι οποίες επέτρεψαν την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου και απορρέουν από την απόφαση αυτή. Ζητείται η δέσμευση της κυβέρνησης και των αρχηγών των κομμάτων που τη στηρίζουν. Το αίτημα αυτό δεν πρέπει να ερμητευθεί ως απέτηση απρόσωπων εξουσιών και οργανισμών. Πρέπει να κατανοήσουμε τις πραγματικές του διαστάσεις. Η ζητούμενη δέσμευση εκφράζει το αίτημα και την προσδοκία των λαών και των φορολογούμενων πολιτών των κρατών που άμεσα ή έμεσα μας στηρίζουν. Γιατί αυτοί οι λαοί αναλαμβάνουν τους κινδύνους και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα προκύψουν εάν δεν επιτευχθεί η δημοσιονομική εξυγίανση και αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Η άσκηση της κατάλληλης πολιτικής για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι πρωτίστως για το δικό μας εθνικό συμφέρον. Αλλά αποτελεί και υποχρέωση προς τους άλλους λαούς έναντι της αλληλεγγύης που μας δείχνουν. Αναλαμβάνω την ευθύνη του Προέδρου της Κυβέρνησης στη δυσκολότερη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας. Έχω πλήρη συνείδηση της μεγάλης ευθύνης. Μόνος μου δεν μπορώ να διεκπεραιώσω αυτή την αποστολή. Παρόμοιες καταστάσεις αντιπεντοβίζονται μόνο όταν ενώνονται και δραστηριοποιούνται όλες οι δυνάμεις του έθνους. Θεωρώ ότι η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση συνεργασίας, αυτό και μόνο αυτό το νόημα έχει. Πιστεύω ότι κανείς από εμάς σε αυτή την αίθουσα δεν θέλει να ιτηθεί η χώρα και να φύγει από το ευρώ. Λοιπόν, είδαμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο. Αλέξη, ενότητα, συστράτευση, προσπάθεια ζήτησε ο κύριος Παπαδήμος, ο οποίος νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή έσπευσε να διατυπώσει το διακύβευμα που είναι μέσα ή έξω από το ευρώ. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κρατήσουμε ως τα βασικά μηνύματα αυτής της ομιλίας του Πρωθυπουργού? Νομίζω το πιο βασικό ήταν ότι το δίλημα είναι, όπως λες, ευρώ ή δραχμή, με όλη την καταστροφή που φέρει μαζί η δραχμή. Και με τον πιο καθαρό τρόπο αποσαφήνισε αυτό που πλέον μας έχει γίνει και απ' έξω σαφές, ότι το να μείνουμε στο ευρώ απαιτεί να κάνουμε κάποια πράγματα. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή διαγραφή του χρέους και κάποια άλλα δώρα χωρίς κάποιους όρους για να μείνουμε στο ευρώ. Ότι αυτό είναι ένας μύθος. Αυτό νομίζω με πολύ καθαρό τρόπο ο κ. Παπαδήμος το έδειξε. Έδειξε τη χρονική αλληλουχία η οποία πρέπει να ακολουθεί για να φτάσουμε στη διαγραφή του χρέους κάποια στιγμή το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καθαρός. Επίσης, νομίζω ότι ήταν πολύ σαφές και ενθαρρυντικό το μήνυμα που έδωσε προς δημοσίους υπαλλήλους. Τους είπε ότι χωρίς εσάς δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα και ότι θα χρειαστεί να κόψετε περισσότερο τη συντάξη του μισθού, εάν εσείς δεν κάτσετε τώρα να δουλέψετε προς αυτό το σκοπό. Και νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ καθαρός το θέμα των. Δηλαδή, αν είχε δύο μηνύματα, ήταν για τον μεν κύριο Παπανδρέου ότι έχει φτάσει τη χώρα από βάση αξιοπιστίας στον ΑΔΥΡ. Στον δύο κύριο Σαμαρά, ότι δεν πρέπει να κλιμακώνει τη ρητορία του τόσο πολύ σε αυτό το θέμα των υπογραφών, γιατί αυτές οι δεσμεύσεις θα ζητηθούν τελικώς από όλους όσους εκπροσωπούν τη χώρα και εξήγησε μάλιστα και τους λόγους για τους οποίους αυτό θα γίνει. Προσπάθησε νομίζω να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το θέμα των έγγραφων δεσμεύσεων, Μπάμπη, που ζητούν και οι εταίροι μας, λέγοντας, μάλλον κάνοντας μια αναφορά στους λαούς των χωρών αυτών, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται η χώρα μας. Οπωσδήποτε. Άλλωστε και η σύνδεση που έκανε ανάμεσα στο ότι αν πετύχουμε, αυτή και η επόμενη, είπε κυβέρνηση, θα είναι αυτές που θα έχουν πετύχει να βγάλουν τον τόπο από την δύσμηρη θέση στην οποία έχει περιέλθει. Άρα, με λίγα λόγια, είπε στον κύριο Σαμαρά, επειδή όλοι γνωρίζουμε πως αν κάτι δεν αλλάξει,
και αν αλλάξει κάτι, θα αλλάξει λόγω του κ. Σαμαρά κυρίως, τότε εσείς θα είστε στο επόμενο πρωθυπουργός. Άρα έχετε κάθε λόγο και κάθε συμφέρον mm-hmm. να πετύχει αυτή η κυβέρνηση συνεργασίες για να σας παραδώσει ένα πιο εύκολο και σίγουρα πιο στρωμένη τη δουλειά και πιο εύκολο έργο. Άρα το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, και αυτό καλώς το έφερε κατά τη γνώμη μου ο κ. Παπαδήμος στη συζήτηση, ότι εδώ παίρνει λεφτά από κάποιους. Και αυτή η ομιλία του, αυτή η αποστροφή του θα πάει, θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη. Και ελπίζω ότι αν κυκλοφορήσει κατάλληλα και δεν πνιγεί από άλλα γεγονότα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβούν σε αυτή τη χώρα, εδώ συμβαίνουν τα πάντα, δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις κάτι, τότε θα είναι ένα θετικό μήνυμα για τους μεγάλους λαούς και ειδικά για τον γερμανικό λαό, ο οποίος καλύτερα να βάλει το χέρι στην τσέπη, όχι μόνο για την Ελλάδα, για πολλούς άλλους ακόμη. Και σιγά σιγά αρχίζεις και έχεις ένα ανταγωνισμό στο γιατί να δώσεις εσένα και όχι κάπου αλλού. Άρα αυτά τα δύο μηνύματα, και πολύ σωστά όπως είπατε ότι το ευρώ είναι το βασικό πράγμα, δεν, χωρίς να αναφέρει ποτέ τη δραχμή, είπε ότι μας αξίζει το ευρώ. Ότι το ενίο νόμισμα είναι αυτό που προάγει την ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση. Αλέξη, κράτησα δύο άλλες λέξεις, ένα δίπτυχο στο οποίο νομίζω ότι στηρίχθηκε και η ομιλία του κυρίου Παπαδήμου σήμερα. Μίλησε για δύο προϋποθέσεις προκειμένου να επιτύχει αυτή η προσπάθεια. Η μία είναι η αλήθεια και η άλλη είναι η εμπιστοσύνη. Ναι, νομίζω ότι πάλι μιλούσε δύο πολιτικούς αρχηγούς. Νομίζω ότι όταν λέει εμπιστοσύνη, εννοεί ότι ως χώρα, όταν δεσμευόμαστε για κάτι να το κάνουμε και να μην βάζουμε τα θέματα δημοψηφισμάτων ή οτιδήποτε άλλο και να δείχνουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Και αλήθεια, να λέμε την αλήθεια στο λαό για το πού βρισκόμαστε και να μην δημιουργούμε ένα μύθο ότι μπορεί να υπάρχει μια επαναδιαπραγμάτευση, δηλαδή ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος πιο εύκολος που πάλι μας διασφαλίζει να μείνουμε στο ευρώ. Γιατί προφανώς, αν υπήρχε και ο κ. Παπαδήμος ως καλός οικονομολόγος, θα τον έβρισκε, υποθέτω. Νομίζω πάντως, γενικά, να το δούμε λίγο ψύχραμα το πράγμα. Αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη, και η διεθνής κοινότητα, κοιτάει την Ελλάδα. Κοιτάει την Ελλάδα, κοιτάει την Ιταλία. Είδαμε στην Ιταλία τι έγινε. Ένας πρώην κομμουνιστής πρόεδρος έβαλε έναν τεχνοκράτη πρωθυπουργό και η κεντροαριστερά και η αριστερά ψήφισαν τα μέτρα λιτότητας γιατί έπρεπε να σώσουν τη χώρα τους. Λοιπόν, αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης αυτή τη στιγμή. Και να το καταλάβουμε για να είναι δεδομένο. Εάν εμείς μπορέσουμε για μερικούς μήνες, όχι πάρα πολλούς, όλοι να κάνουμε υπομονή. Και αν μπορέσουμε όλοι να δώσουμε ένα κλίμα ωριμότητας προς τα έξω, συνεννόησης. Να μην λέμε δηλαδή δεν είναι συγκυβέρνηση, δεν είναι κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Όλοι θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να το υποβαθμίσουν. Κανένα κόμμα προφανώς δεν θέλει να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Εάν αφήσουμε αυτή την κυβέρνηση να κάνει τα πέντε πράγματα που θα δώσουν προς τα έξω την εικόνα ότι πραγματικά η Ελλάδα έχει σοβαρευτεί και ότι έχει οριμάσει και όλοι μαζί έχουμε ηρεμήσει, όταν θα έρθει η ώρα, πιστεύω εγώ, η Ευρώπη τελικώς να πάρει μια μεγάλη λύση για όλους, για την Ιταλία, την Ισπανία. Δεν θα πει αυτοί εδώ πέρα είναι τρελοί οι Έλληνες, ας τους αφήσουμε απ' έξω. Θα πούν να μπουν μέσα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, δυστυχώς, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή σε αυτή την εξίσωση, πέρα από τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος βεβαίως τα έκανε θάλασσα και πραγματικά κατέστρεψε την αξιοπιστία της χώρας στο τέλος, κατά τρόπο που νομίζω ότι πραγματικά έχει πληγώσει πάρα πολύ τη χώρα. Όμως τώρα, αυτή την ώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, το έχει ο κύριος Σαμαράς με την εξής έννοια. Ο κύριος Σαμαράς έκανε την αρχή μιας υπεύθυνης στροφής. Είπε, λέει, θα μπω σε αυτή τη συγκυβέρνηση. Πιέζεται από ένα μέτωπο και ένα στρατόπεδο το οποίο ο ίδιος εξέθρεψε, για να είμαστε πάρα πολύ σαφείς, το οποίο έλεγε ότι είναι αντιμνημονιακό, ότι είναι θέμα και τα κυριαρχίας, ότι δεν πρέπει να μπλέξουμε εμείς ξανά με την Τρόικα και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι προφανές ότι ο κ. Σαμαράς ως αρχηγός μιας μεγάλης κεντροδεξιάς αστικής παράταξης δεν μπορεί να τα πιστεύει αυτά τα πράγματα, αλλά έχει και αυτό το κοινό. Και προσπαθεί συνέχεια να πάει πέρα δόθε. Σήμερα, για παράδειγμα, διάλεξε να πάει, κατά τη γνώμη μου, με τη λάθος πλευρά. Διάλεξε δηλαδή να διαγράψει τον κύριο Χατζηγάκη, ο οποίος δεν νομίζω ότι είπε και τίποτα τραγικό, εν πάση περιπτώσει, αλλά έπρεπε με κάποιο τρόπο να ηρεμήσει την πελατεία του που έχει μια άλλη άποψη. Όμως αυτό το πράγμα έχουμε ζαλιστεί, νομίζω, και στο κόμμα του, διότι πάει μία από εδώ, μία από εκεί. Το καταλαβαίνουμε, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες ο κύριος Σαμαράς θα πρέπει να πάρει μια κρίσιμη απόφαση. Νομίζω ότι όλοι, και αυτό να το πω επίσης, και οι ξένοι θέλουν να βοηθήσουν τον κύριο Σαμαρά κάπως να κάνει αυτό το συμβασμό με αξιοπρέπεια. Κανείς δεν θέλει να ξεφτυλίσει κανέναν. Ούτε αυτός είναι ο σκοπός της πολιτικής, νομίζω, ούτε στην Ελλάδα, ούτε διεθνώς. Όμως πρέπει και ο ίδιος να μην ανεβάζει συνεχώς τις κορώνες, να μην ανεβάζει τη ρητορία του, γιατί κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Μπαίνει στη γωνία και μετά δεν μπορεί να βγει. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, για τη χώρα αυτή. Όχι ο κ. Σαμαράς, προς Θεού. Ενώ για τη χώρα μας πρέπει γενικώς να δώσουμε μια αίσθηση οριμότητας και εθνική συνεννόηση προς τα έξω. Μπάμπη, ο κ. Παπαδήμος επέμεινε πολύ στην ταχύτητα που απαιτείται, προκειμένου να προλάβει αυτή η κυβέρνηση να φέρει εις πέρας όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς που έχει μπροστά της. Είπε χαρακτηριστικά ότι το έργο της κυβέρνησης αυτής είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τη χρονική διάρκεια της θητείας της. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα προλάβει ο κύριος Παπαδήμος και η κυβέρνησή του όλα όσα έχει να κάνει?
υπό δύο βασικά προϋποθέσεις. Το ένα είναι να μην αλλάξει κάτι στην Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη βρίσκεται αυτή την περίοδο σε έντονες διεργασίες και πολιτικές, αλλά οπωσδήποτε κυρίως οικονομικές. Άρα το ένα να μην αλλάξει κάτι, γιατί να μην βρεθούν οι Ευρωπαίοι σε πιο δύσκολη στιγμή και αρχίσουν να σκέφτονται ξανά αν είναι καλά αυτά που έχουμε συμφωνήσει με την Ελλάδα. Διότι δεν είναι καθόλου λίγα αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Το δεύτερο είναι να πάμε πολύ γρήγορα σε κυρίως ένα πράγμα που είναι το νέο οικονομικό πρόγραμμα, επί του οποίου θα επέλθει η συμφωνία και θα ακολουθηθεί από τη Δανειακή Σύμβαση. Και αρκεί αυτή η στήριξη ότι... Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, λαός, με τα όποια προβλήματα μας περιέγραψε και ο Αλέξης πριν από λίγο, για να εξασφαλίσουν μια ταχύτερη υλοποίηση όλων αυτών, ή ουσιαστικότερη υλοποίηση. Νομίζω ότι εδώ δεν αντιλαμβάνομαι την τακτική, τη σέβομαι βεβαίως, αλλά ο κ. Σαμαράς έβαλε πολύ λίγους για να κάνουν αυτή τη δουλειά στην κυβέρνηση. Πρακτικώς θα υποχρεωθεί να συμμετάσχει ο ίδιος πια με κάποιο τρόπο σε αυτήν την συζήτηση που θα γίνει για το ποιο πρέπει να είναι το πρόγραμμα. Για ένα πολύ απλό λόγο. Ακόμη και αν και θα την έχει αυτή τη δυνατότητα, κερδίσει τις εκλογές και έχει τη δυνατότητα να συζητήσει κάποιες πλευρές, πάντα υπάρχει, γιατί αυτό γίνεται κάθε τρίμηνο, άλλωστε και τώρα, αλλά θα πρέπει στα βασικά του χαρακτηριστικά το πρόγραμμα και στις βασικές του ισορροπίες να μην αλλάξει. Και επ' αυτού θα δεσμευτούν όλοι τώρα. Αλλιώς δεν υπάρχει Δανειακή Σύμβαση, και αυτό το ξεκαθάρισε ο Παπαδήμος. Επιπλέον, είπε και κάτι το οποίο εγώ δεν το είχα ακούσει και δεν έχει συμβεί στην πρώτη περίπτωση που πήγαμε στη βοήθεια. Είπε ότι η Δανειακή Σύμβαση θα περάσει από τη Βουλή. Άρα σε κάθε περίπτωση, όταν θα τη διαβάσουμε εκείνη, θα δούμε ότι στην αρχή λέει ότι τα χρήματα που συμφωνούνται, τα 130, δίνονται με την προϋπόθεση ότι έχει συμφωνηθεί το πρόγραμμα, ότι το πρόγραμμα θα τηρείται και ότι ο έλεγχος για την τήρησή του θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα έχουμε μπροστά μας μια συζήτηση πάρα πολύ σπουδαία, πολύ πιο σημαντική από τον προϋπολογισμό, διότι μιλάμε για πολλά χρόνια, και από την οποία εξαρτιέται κυριολεκτικώς αν μένει όρθιο το τραπεζικό σύστημα, αν μένει όρθια η οικονομία. Μια διαδικασία, ωστόσο, η οποία αναμένει τα λέξη να είναι σκληρή. Θα είναι σκληρή. Απλώς εγώ θέλω να ξαναγυρίσω σε κάτι που το έχω πει τώρα μέρες. Η χώρα έχει χάσει τεράστιο κεφάλαιο αξιοπιστίας, επειδή είναι όπως είναι η χώρα τα τελευταία δύο χρόνια και λόγω της κυβέρνησης. Εάν έχουν τώρα την αίσθηση, και την έχουν πάρα πολύ ξένοι, ότι πήγαμε να κάνουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μαϊμού, με λίγη γαρνιτούρα από εδώ, με λίγη γαρνιτούρα από εκεί, και με επίφαση τον κύριο Παπαδήμο, ο οποίος έχει ανακύρωση στο εξωτερικό, για να πάρουμε τα λεφτά και μετά να ξαναγυρίσουμε στο πολιτικό μας, κομματικό μας παιχνίδι, είμαστε πολύ γελασμένοι. Ξέρουν οι ξένοι ακριβώς το τι παίζεται εδώ πέρα. Αν αντιληφθούν ότι αυτό είναι το οποίο πάμε να παίξουμε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και να προσθέσω ότι ο κ. Παπαδήμος το έκανε πολύ σαφές σήμερα, ότι αυτός δεν θα παίξει το παιχνίδι της γαρνιτούρας και του άλοθη μόνο και μόνο για να πάρουμε τα λεφτά και να μην γίνει τίποτα άλλο. Ξέρεις, Αλέξη, και το άλλο, επιτρέψέ μου, η έκτη δόση θα επιτρέψει, το είπε άλλωστε και ο ίδιος, το είπανε και οι ξένοι, ότι μέχρι 15 Δεκεμβρίου μπορούμε να πάμε. Ναι, έδωσε και μια αίσθηση επίγοντος ο κ. Παπαδήμος. Ναι, και είναι το επίγον, διότι αν είναι να πάρουμε τα λεφτά της έκτης δόσης του μνημονίου, έτσι, και να μετά να πάμε σε εκλογές, γιατί δεν θα τα βρούμε στο πρόγραμμα για το οποίο μιλούσα προηγουμένως, αυτό πρόκειται περί μιας μικρής απάτης. Και επειδή ακριβώς επιχειρήθηκε από την ελληνική πλευρά, δυστυχώς, στη διάρκεια των δύο αυτών ετών, από τον ακόμη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ψιλοαπάτες και ψιλοεκβιασμοί, και τα έχουν πάρει ως εδώ οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα την καθυστερήσουν την εκδόση μέχρι του σημείου που θα είναι σίγουροι ότι το πρόγραμμα είναι έτοιμο. Μάλιστα. Διότι πρακτικώς το πρόγραμμα πρέπει να είναι έτοιμο στα τέλη του Δεκεμβρίου. Το επανέλαβε ο Παπαδήμος. Φαντάζομαι ότι δεν θα το φτιάξουμε μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Αν και το έχω ξαναδεί το έργο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μπάμπη, θα σας συναντήσουμε και πάλι σε λίγο.